Κυρίως αυτό που θέλω να εξηγήσω είναι για ποιο λόγο σαν νεολαία ΣΥΡΙΖΑ αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη διμερίδα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία και επειδή κάναβη όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν μια λέξη ταμπού, μια θεματική ενότητα που δεν συζητιόταν μέσα στην κοινωνία, ανοιχτά τουλάχιστον, αλλά όπως πολλοί και πολλές θα γνωρίζετε, στη βάση της κοινωνίας όλη αυτή η κουβέντα έχει ανοίξει, αλλά όχι ανοιχτά προφανώς, αποφασίσαμε να κάνουμε τη σημερινή διημερίδα. Μέσα από την διημερίδα μας θέλουμε να εγκαινιάσουμε και ένα νέο τρόπο συζήτησης που ανταποκρίνεται σε μια βασική μας αντίληψη που λέει ότι ο κοινωνικός διάλογος για κάθε ζήτημα, είτε αυτό είναι η κάναβη είτε είναι οποιοδήποτε άλλο, πρέπει να είναι αδιαμεσολάβητη. Γι' αυτόν άλλωστε λόγο φέραμε για πρώτη φορά στο ίδιο τραπέζι κάθε εμπλεκόμενο με το συγκεκριμένο ζήτημα, είτε τους υπουργούς της κυβέρνησης, είτε βουλευτές, την πολιτική ηγεσία δηλαδή, τους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς και συλλογικότητες, επιχειρήσεις στον τομέα αυτών, οργανισμούς πρόληψης και απεξάρτησης, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο ή ενδιαφερόμενη ανεξαρτήτως αν ασχολείται πιο επισταμμένος με αυτό το ζήτημα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε και τις προϋποθέσεις για μια γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών. Να πω δύο λόγια τώρα λίγο για την αντίληψή μας ως προς αυτά. Η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ δεν φοβάται να ανοίξει την κουβέντα για οποιοδήποτε ζήτημα. Απέναντι στο σκοταδισμό και στη συντήρηση, επιλέγουμε τον δρόμο του ανοιχτού διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς και περιορισμούς. Δεν φοβόμαστε να μιλήσουμε για την αναπτυξιακή προοπτική και τη μεγάλη χρησιμότητα της βιομηχανικής κάναβης. Επίσης, εδώ να πω ότι εν έτη 2018 σε μια ευρωπαϊκή χώρα δεν μπορεί κανείς να συλλαμβάνεται επειδή μπορεί να έχει ένα σαπούνι, ας πούμε, από κάναβη ή ένα πακέτο χυλοπίτες. Δεν φοβόμαστε να μιλήσουμε για το αναφέρετο δικαίωμα κάθε ασθενούς να έχει αξιοπρεπή πρόσβαση σε κατάλληλη θεραπεία μέσα από την παραγωγή και τη διάθεση της φαρμακευτικής κάναβης, όπως και δεν φοβόμαστε να ταχθούμε υπέρ της δυνατότητας των ασθενών στην αυτοκαλλιέργεια με βάση τις δικές τους ιατρικές ανάγκες. Τέλος, δεν φοβόμαστε να συζητήσουμε για το πού μας έχουν φτάσει τα μοντέλα, τα υπάρχοντα μοντέλα ποινικοποίησης της χρήσης για ψυχαγωγικούς σκοπούς, αλλά και να σκιαγραφίσουμε έναν οδικό χάρτη για τη μετάβαση σε ένα κοινά αποδεκτό μοντέλο από ποινικοποίησης. Σαφώς, και εδώ να κλείσω, δεν θεωρούμε ότι το ζήτημα της κάναβης είναι και το μοναδικό σημαντικό ζήτημα που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Αποτελεί όμως ένα θέμα πάνω στο οποίο ανοίγονται πολλές και ενδιαφέρουσες προοπτικές και δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια, αλλά ταυτόχρονα θα αξιολογηθούν και πολλά δημοκρατικά και όχι μόνο αντανακλαστικά μας, κυρίως στον τομέα των δικαιωμάτων. Οφείλουμε να μην κλείνουμε τα μάτια σε ορισμένες πραγματικά βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές και όχι όπως αυτές που πάνε να μας πείσουν τόσα χρόνια και αφορούν τη λιτότητα και τις περικοπές. Και αυτή τη στιγμή που οδηγούμαστε, όπως όλα δείχνουν, στην πραγματική έξοδο από τη σκληρή περίοδο των μνημονίων και της λιτότητας, δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία από κανένα να μην προχωρήσουμε πολλά τέτοια μικρά για κάποιους, μεγάλα για άλλους, για τους υπόλοιπους ζητήματα, τα οποία εν τέλει θα συνθέσουν και το puzzle της πραγματικής κοινωνικά δίκαιης εξόδου από όλη αυτή τη μαύρη περίοδο. Με αυτές τις σκέψεις θέλω να σας ευχαριστήσω που ήρθατε και ελπίζω στο τέλος της διημερίδας αυτής να έχουμε φτιάξει και όλοι μαζί έναν οδικό χάρτη που θα λύσει πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε πάνω στα ζητήματα της κάναβης σε αυτή την περίοδο. Ευχαριστώ πολύ.